Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δημήτρη. Μετά από τους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές γέμισαν τους δρόμους έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς νομίζω ότι βλέπουμε να επαναλαμβάνονται διάφορα πράγματα ως προς το χειρισμό των εκπαιδευτικών ζητημάτων. Και να μου επιτρέψετε να πω, κύριε Δημήτρη, ότι αντιφατικές δηλώσεις ή απόλυτες θέσεις νομίζω ότι δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος. Αυτό που παρατηρούμε είναι ακριβώς μια αντίφαση, το έχω πει και κατ' ιδίας στον κύριο Υπουργό, σε σχέση με δηλώσεις που έχουν γίνει. Και από τη μια μιλούν για κανονισμούς οι οποίοι θα εφαρμοστούν και ότι είναι τελεσίδικο αυτό το πράγμα. Και από την άλλη να μιλάμε για διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αντιφατικά, κύριε Δημήτρη. Και δεν βοηθούν πραγματικά αυτούς όλους που με καλή διάθεση εμπλέκονται σε μια διαδικασία να νιώσουν ασφάλεια στο διάλογο μέσα ότι θα εισακουστούν, θα ακουστούν οι απόψεις τους και στο τέλος λοιπόν θα καταλήξει αυτός ο διάλογος σε ένα συνετό, σε ένα νούσιμο αποτέλεσμα το οποίο να εφαρμοστεί για το καλό της εκπαίδευσης, το καλό των παιδιών. Ως οργάνωση εμείς εκδίδουμε αυτή τη στιγμή ανακοίνωση στήριξης στον αγώνα του φοιτητικού και του μαθητικού κινήματος και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και ασφαλώς τον πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου να αφουγκραστεί τα αιτιολογημένα αιτήματα τόσο του φοιτητικού όσο και του μαθητικού κινήματος. Άρα εσείς λέτε ότι καμιά φορά μπορεί να μην είναι τόσο το αντικείμενο που είναι το επίμαχο σημείο, δηλαδή τα τετράμινα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται συζητήσεις, ο διάλογος, την ίδια ώρα παίρνουμε αποφάσεις και τα διαδικαστικά να είναι που βγάζουν στους δρόμους είτε εκπαιδευτικούς, είτε μαθητές, είτε φοιτητές. Δεν είναι μόνο ο στόχος, κύριε Δημήτρη. Είναι και η διαδικασία, είναι και η διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ένα διάλογο. Άρα λοιπόν οι συνομιλητές πρέπει να αισθάνονται και τον σεβασμό και την ειλικρίνεια σε ένα διάλογο μέσα και είναι πολύ σημαντικό όλες οι πλευρές όταν εμπλέκονται σε ένα διάλογο να βιώνουν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, εάν όντως αυτός ο διάλογος είναι διάλογος που θα έχει προοπτική, να δοθεί ο χρόνος που χρειάζεται. Ήδη βρισκόμαστε από πλευράς μας η ΟΕΛΜΕΚ, οι οργανωμένοι γονείς, η ΟΛΤΕΚ, η ΨΕΜ, ο Σύνδεσμος Διευθυντών, έχουμε μαζευτεί όλοι μαζί, η Παιδοβουλή ακόμα, έχουμε μαζευτεί όλοι μαζί, προσπαθούμε να κάνουμε μια χαρτογράφηση των θέσεων και ακριβώς να δούμε ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία τι θα είναι το καλύτερο ακριβώς για το δημόσιο σχολείο, για τους μαθητές πρωτίστως, για το σύστημα το εκπαιδευτικό. Κυρία Σοκράτους, θα ήθελα ένα τελευταίο σας σχόλιο, γιατί έχουν ήδη αρχίσει τα σχόλια ότι είναι ο υπουργός που πέτυχε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει στους δρόμους εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα, το πέτυχε σε εισαγωγικά. Η αναταραχή σε κανένα τομέα δεν είναι ευχάριστο πράγμα. Εμείς βιώσαμε πολύ έντονα συναισθήματα, κύριε Δημήτρη, όλο το προηγούμενο διάστημα. Πιστεύετε ότι έχει ευθύνη ο κύριος Χαμπιάουρης για όλα αυτά στις εικόνες που παρακολουθούμε? Η διαχείριση των πραγμάτων είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Υπουργός πρέπει να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι χειρισμοί τουλάχιστον από εδώ και πέρα, κύριε Δημήτρη, γιατί προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν αφαιθούν τα πράγματα, επαναλαμβάνω, είναι καθαρά προσωπική εκτίμηση, θα ξεφύγουν. Και σας το λέω με την εμπειρία των όσων έχω ζήσει το προηγούμενο. Κυρία Σοκράτους, ρωτά ο Νικόλας ο Ζανέτος αν είχατε οδηγία ως καθηγητές για δικαιολόγητες απουσίες σήμερα στους μαθητές που θα λείπουν για τη διαμαρτυρία. Ανεπίσημα άκουσα διάφορα πράγματα. Ξέρω ότι το Υπουργείο έχει ζητήσει να εφαρμοστεί ο σχετικός κανονισμός για τις απουσίες. Ξέρω επίσης, έχουν φτάσει κάποιες καταγγελίες ότι υπήρχε και ένα κλίμα εκφοβισμού, όμως αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να πω ότι είναι σε γενικότερο επίπεδο. Όμως, αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο, κύριε Δημήτρη, τα μαθητικά συμβούλια είναι ένας θεσμός αναγνωρισμένος, κατοχυρωμένος. Είναι ένας χώρος ανάπτυξης της μαθητικής πρωτοβουλίας, είναι ένα κύτταρο δημοκρατίας και οι μαθητές ασκούνται πραγματικά στις δημοκρατικές διαδικασίες. Παίρνουν τις αποφάσεις τους, πρέπει να είναι σεβαστές οι αποφάσεις τους και βεβαίως όλοι κρινόμαστε συμπεριλαμβανομένου ασφαλώς και των μαθητών. Άρα λοιπόν πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί κάπου νομίζω ότι προσπάθησαν έτσι να τα μπερδέψουν κάπως το τελευταίο διάστημα κάποιοι. Ωραία.
Να είστε καλά, κύριε Σοκράτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.